Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα της καλοκαιρινής περίοδου και ήδη ο απολογισμός περιλαμβάνει ένα νεκρό και χιλιάδες στρέμματα καμένων εκτάσεων, ενώ βρισκόμαστε και στον ένατο μήνα από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτέμβρη που χτύπησαν τη Θεσσαλία και ακόμα κάτοικοι βρίσκονται σε εγκατάλειψη, ολόκληρες περιοχές είναι αφημένες στη μοίρα τους. Και πώς απαντάει η κυβέρνηση σε όλα αυτά? Φέρνει άραγε κάποια μέτρα για την επίσπευση των αποζημιώσεων, για την επίσπευση των αποκαταστάσεων και την κατασκευή όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων με βάση τις ανάγκες? Φέρνει μήπως μέτρα για την κάλυψη των σοβαρών κενών στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την ενίσχυση της πρόληψης με την πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού ή κάποια έστω μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση? Το αντίθετο κάνει. Με τα ίδια σάπια υλικά αυτά των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, αυτά που μας έφεραν σε αυτό το σημείο σήμερα, προχωράει με το παρόν νομοσχέδιο σε ένα ακόμα μεγάλο χτύπημα ενάντια στις λαϊκές οικογένειες. Με ένα ακόμα μέτρο στήριξης για τους επιχειρηματικούς ομίλους και βασικά για τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών που καραδοκούν εδώ και χρόνια να βάλουν χέρι στο λαϊκό εισόδημα. Το ΚΚΕ είχε αποκαλύψει από το Σεπτέμβρη ότι η λεγόμενη ευκαιρία που ανοίγεται μετά τις πλημμύρες, κατά τα λόγια του Πρωθυπουργού, αποτελεί ευκαιρία μόνο για το κεφάλαιο, για μια χούφτα παράσιτα που και από την καταστροφή επιδιώκουν να επωφεληθούν για να ευγαταίνουν τα κέρδη τους, τα οποία φυσικά θα τα πληρώσουν με το να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά και με νέες καταστροφές οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες. Και είχαμε πει τότε, όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της βολικής για την κυβέρνηση αντιπολίτευσης τσακώνονταν για το ποιος είναι ο πιο συνεπής εκφραστής των αντιλαϊκών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προαπαιτούμενων για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση των νερών, η απαλλαγή του αστικού κράτους από το κόστος, για εσάς λογαριάζεται ως κόστος, της προστασίας από φυσικές καταστροφές και η εισβολή της υποχρεωτικής ιδιωτικής ασφάλισης κατοικιών και περιουσιών. Και ένα βήμα, ένα μεγάλο βήμα σε αυτή την πορεία κάνετε σήμερα. Με ένα νομοσχέδιο που μεθοδικά ξεκινάει την επιβολή της υποχρεωτικής ιδιωτικής ασφάλισης για φυσικές καταστροφές. Αρχίζετε με τις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων, αλλά αυτό είναι το τυρί στη φάκα, γιατί αυτό που κάνετε κυρίως είναι ότι διαμορφώνετε έναν ολόκληρο μηχανισμό, έναν κρατικό μηχανισμό που θα επιβλέπει και θα επιβάλλει την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης καθολικά. Με το παρατηρητήριο ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, που θα συμμετέχουν υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, μαζί με τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών κορακιών, με τις τρίμενες συνεδριάσεις του, τις αναφορές του, τις ετήσιες εκθέσεις του, τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών όπως ονομάζονται, φτάνοντας μέχρι και τον Πρωθυπουργό. Φτιάχνετε δηλαδή μια μηχανή διυπουργική, ικανότατη, να τρέξει αποφασιστικά και γρήγορα το εγκληματικό σας έργο. Τόση πρεμούρα και τέτοια κρατική κινητοποίηση για να προωθήσετε την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση. Την ίδια στιγμή που κάνετε μπαλάκι τους πλημμυροπαθείς, πυρόπληκτους σεισμοπαθείς, από υπηρεσία σε υπηρεσία για αυτές τις έστω πενιχρές αποζημιώσεις, που τους ζητάτε κάθε λίγο και λιγάκι νέα δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, εφαρμόζοντας νέους κόφτες που σας ψάχνουν και δεν σας βρίσκουν. Αλλά αυτό είναι το αστικό κράτος. Ικανότατο για τα συμφέροντα των λίγων και επιλεκτικά ανίκανο για τις ανάγκες των πολλών. Βλέπετε, εδώ και χρόνια γκρινιάζουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες γιατί λένε στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό, πολύ μικρό το κομμάτι της αγοράς που έχουν στην κατοχή τους. Μόλις ένα στα 15 σπίτια είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές και μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία από τα στεγαστικά δάνεια, όπου έχετε προχωρήσει εδώ και χρόνια στην επιβολή της υποχρεωτικής ιδιωτικής ασφάλισης. Το μέτρο φιάσκο που πήρατε με την απαλλαγή από τον ένφια σε όσους παραδώσουν την ασφάλιση της κατοικίας τους στα διάφορα κοράκια δεν προχώρησε όσο θέλατε. Και εξάλλου πώς θα προχωρήσει
αφού ο κόσμος κατάλαβε ότι καμία διευκόλυνση στο πενιχρό εισόδημά του δεν είναι σε συνθήκες ακρίβειας, αλλά ένα διαφορετικό, ένα νέο χαράτσι. Γκρινιάζουν λοιπόν οι ασφαλιστικές, γιατί είναι πολλά τα λεφτά αυτής της αγοράς. Λεφτά που όμως θα κλαπούν από τις λαϊκές τσέπες για να γίνουν οι νέες θυσίες, τα νέα εκατομμύρια που θα καταλήξουν στο μεγάλο σας ασθενή, την ασθεμένουσα και σάπια καπιταλιστική σας οικονομία. Αλλά και με ένα σπάρο προσπαθείτε με το νομοσχέδιο να πετύχετε και άλλους στόχους. Κυρίως να πετάξετε το βάρος των αποζημιώσεων στις πλάτες του λαού, απαλλάσσοντας το κράτος, ανάγοντάς τες ως ατομική ευθύνη που θα εξαρτάται από το ποιο πακέτο ιδιωτικής ασφάλισης θα επιλέγει ο καθένας, δηλαδή από το βάθος της τσέπης του και τη δυνατότητα που έχει ή δεν έχει να δίνει κάθε μήνα ένα νέο χαράτσι στους πρόθυμους αετονίχηδες μεγαλοεπιχειρηματίες. Ρητά λοιπόν βάζετε στο νομοσχέδιο ότι οι ασφαλισμένοι αποκλείονται από κάθε κρατική αρρωγή και στήριξη. Τέλος, οι κρατικές αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, αυτό λέτε. Δηλαδή, από τη μία ιδιωτικοποιείτε αυτήν την αρρωγή και την παραδίνετε στις ασφαλιστικές και από την άλλη φτιάχνετε και νέο δημοσιονομικό χώρο, όπως αρέσκεστε να ονοματίζετε τα ματωμένα από τις θυσίες και τη φορολογιστία χρήματα του λαού. Και τα χρήματα που διπλοφορτώνετε μαζί με τη φορολογιστία τώρα και με τα ασφάλιστρα που για σας είναι εξοικονόμηση, που θα πάνε. Στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια και ούτω καθεξής? Όχι φυσικά. Εξάλλου κόστος δεν αποκαλείται κάθε τι που αφορά τις ανάγκες του λαού? Αυτά τα χρήματα θα πάνε σε νέες προκλητικές χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις προς τους βιομήχανους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλέμπορους. Θα πάνε προς αυτούς με τη μορφή φοροαπαλλαγών, αφορολόγητου πετρελαίου, ζεστού χρήματος για επενδύσεις, σε προγράμματα για φτηνή και τσάμπα εργασία και άλλες ευεργετικές διατάξεις προς τους αναξιοπαθούντες της κοινωνίας μας καπιταλιστές. Αλλά θα πάνε και σε νέα, περισσότερα και πιο εξελιγμένα όπλα στο καθεστώς Ζελένσκι, στο βάθημα της εμπλοκής της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς πέρα από την Ουκρανία, όπως στην Ερυθρά, στη Μέση Ανατολή, στην Αραβική Χερσόνησο και αλλού. Για τους λόγους αυτούς θέλετε να απαλλαγείτε από αυτό που ονομάζεται κόστος και αυτή η λογική επικρατεί και στις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου. Είτε αφορούν τις αλλαγές σε προηγούμενο νόμο σας για τα ζητήματα και τις κουτσουρεμένες αποζημιώσεις, είτε αφορούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις κατεδαφίσεις κτηρίων, είτε αφορούν τις νέες ρυθμίσεις για την πυροσβεστική υπηρεσία που εδώ πραγματικά δίνετε τα αρέστα σας. Όχι μόνο δεν ακούτε τις κραυγές αγωνίας των ίδιων των πυροσβεστών που ζητούν εδώ και τώρα προσλήψεις, που σας εγκαλούν για την εγκληματική πολιτική σας στην πυροπροστασία, όπου συνεχίζετε εξάλλου στον δρόμο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά βάζετε και τις βάσεις για να έχουμε τραγωδίες το επόμενο διάστημα, κυριολεκτικά εξοντώνοντας τους πυροσβέστες. Μονιμοποιείτε το καθεστώς πρόσθετης υπηρεσίας, δηλαδή την εξόντωση των υπηρετούντων πυροσβεστών, επειδή δεν θέλετε να προσλάβετε νέο κόσμο, και μαζί αυξάνετε και τα επιπλέον ωράρια κατά 1/3. Και μόνο ως ανέκδοτο από εκείνα τα κρύα του κυρίου Γεωργιάδη, όταν ως Υπουργός Εργασίας έφερνε τη 13ωρη δουλειά, μπορεί να χαρακτηριστεί η φράση στο κείμενο «εφόσον το επιθυμεί». Και μαζί αυξάνεται και τα όρια ηλικίας για μετακινήσεις προς τις ΕΜΑΤ, δηλαδή τις πιο μάχημες μονάδες πρώτης γραμμής, στα 40 έτη. Αλλά έτσι είναι στην κοινή σας πολιτική γραμμή. Κόστος και οι πυροσβέστες. Συνοψίζοντας λοιπόν, το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις και θα τις αντιπαλέψει με όλες του τις δυνάμεις μαζί με το λαό. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική επιβολή της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Πρόκειται για σοβαρή εξέλιξη που θα επηρεάσει συνολικά όχι μόνο τις αποκαταστάσεις, αλλά και την πολιτική της πρόληψης. Προχωρά ακόμα παραπέρα τη λογική του κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, όπου κόστος θεωρείται οτιδήποτε αφορά τις λαϊκές ανάγκες και όφελος οτιδήποτε μπορεί να ανοίξει νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Και εδώ οι φυσικές καταστροφές, όπως αποκαλύπτουν και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αγοράς,
δηλαδή επαναλαμβάνουμε τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών, έχουν πολλά λεφτά οι καταστροφές. Λεφτά πάνω στον πόνο και τα βάσανα του λαού, όπως εξάλλου γίνεται σε κάθε πτυχή της καπιταλιστικής οικονομίας. Όμως το νομοσχέδιό σας είναι αποκαλυπτικό για το χαρακτήρα της δικής σας ανάπτυξης, για το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε, για το πόσο κοινικά και ομά αντιμετωπίζετε ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις που έχουν στις ζωές των ανθρώπων. Επιπτώσεις που αν και υπάρχουν όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα για να αντιμετωπιστούν, αυτά θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στις επόμενες συνεδριάσεις να αναπτύξουμε παραπέρα τις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ.